Κώστα, να διακόψω γιατί έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα από καρδιακή προσβολή πριν από λίγα λεπτά σε ηλικία 60 ετών. Και βέβαια για όλους εμάς τους 45άριδες πλάς, είναι ο ποδοσφαιριστής με τον οποίο ξεκινήσαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο από εκείνο το περιβόητο Μουντιάλ του 86 στο Μεξικό, σε ηλικία 60 ετών, με επιβαρημένη βέβαια υγεία. Αυτός είχε κάνει εγχείρηση πριν από λίγο. Είχε κάνει εγχείρηση στο ένα εμάτωμα στον, ναι, εμάτωμα στον εγκέφαλο, αλλά έφυγε από καρδιακή προσβολή. Βέβαια, ξέρουμε όλοι πόσο άστατη ζωή έκανε με τα ναρκωτικά κλπ. Ποτά, δεν πρόσεχε καθόλου. Όμως έφυγε ένας θρύλος, έτσι, έφυγε ένας θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αυτός τώρα, και ο Πελέ, τώρα, πρόσφατα, τώρα, αλλά και ο πλέον Κρόιφ ήταν έτσι η τριάδα της δικής μας γενιάς, γιατί πλέον έχουμε απολαύσει και Μέση και Ρονάλντο. Ο Κρόιφ πέθανε νέος, κάτω από τα 70, και αυτός κακή ζωή, αλλά του Μαραντόνα η ζωή νομίζω μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Τζορτζ Μπεστ, νομίζω ακριβώς. Ήταν και χειρότερη, γιατί ο Μπεστ. Λοιπόν, θα σου πω κάτι το οποίο το λέω τελείως προχειρά. Σαν σήμερα έχει πεθάνει και ο Τζορτζ Μπεστ. Ναι. Είναι απίστευτο, έβλεπα, έτσι. Είναι απίστευτο. Γιατί το βράδυ δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Έβλεπα ένα ντοκιματέρ για τον Τζορτζ Μπεστ και σκεφτόμουν ότι ποιος να έκανε από τους δύο χειρότερη ζωή. Ο Μπεστ δεν έπαιρνε ναρκωτικά τουλάχιστον. Ήταν μεγάλος πότης και γυναικάς. Τέλος πάντων, όπως είπε και ο Αλέφαντος, κανένας δεν θα φύγει από αυτή τη γη ζωντανός. Το είχε φιλοσοφήσει, το είχα παίξει κάποια κανάλια, είχε πει ένα ωραίο. Γαμώτο. Κρίμα. Πάμε. Τέλος πάντων.